φυλάσσονται αρχή από το 1950, το οποίο είναι ένα φυσικό επακόλουθο να έχει συσσωρευτεί από σκόνες, από οποιοδήποτε μορφής μικρόβια, τα οποία κάνουν το χώρο αυτόν αποτρεπτικό για την ανθρώπινη παρουσία εκεί μέσα. Καταρχήν για το προσωπικό μας υπήρχε ανάγκη σε εξυγχρονισμού του τρόπου δουλειάς. Ταυτόχρονα όμως στα πλαίσια της πελατοκεντρικής αντίληψης που έχουμε, είδαμε ότι καθυστερούσαμε απίστευτα για την έκδοση, ανανέωση ή επανέκδοση αδειών οδήγησης. Κάτι που επίσης ήταν ανεπίτρεπτο και σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο δυσλειτουργικό και τεράστιο αρχείο που έχουμε να διαχειριστούμε. Έτσι λοιπόν, και για λόγους εξοικονόμησης πόρων, αλλά πάνω απ' όλα για την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας μας, επιλέξαμε να ξεκινήσουμε με την ψηφιοποίηση του Φυσικού Αρχείου της Διεύθυνσης Μεταφορών. Ψηφιοποίηση είναι ένα από τα πολύ σημαντικά πράγματα που κουβαλάει μαζί της ηλεκτρονική διακυβέρνηση και φυσικά αρχεία, χαρτιά, φακέλους, διοικητικές πράξεις, εγκρίσεις, χρόνων, τις μετατρέπει σε ηλεκτρονικά αρχεία, δίνοντας τη δυνατότητα στον πολίτη αφενός με να έχει πρόσβαση σε αυτά μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ενώ παράλληλα δίνει στις υπηρεσίες τη δυνατότητα πολύ καλύτερης εργονομίας, μικρότερου διοικητικού κόστους, ταχύτερης ανταπόκρισης μέσω αυτών των ψηφιοποιημένων αρχείων που θα γίνονται διαθέσιμες στον πολίτη. Η διαδικασία την οποία ακολουθούμε για την ψηφιοποίηση αρχείων είναι από τη στιγμή που συνεργαζόμαστε με την υπηρεσία, ανοίγουμε τους φακέλους, για κάθε φάκελο φυσικό δημιουργούμε ένα ηλεκτρονικό φάκελο, παίρνουμε τα δικαιολογητικά ένα-ένα, τα σκανάρουμε, τα απασφαλίζουμε. Στη συνέχεια, αφού σκαναριστούν, ελέγχουμε την ποιότητά τους. Ο φάκελος συνέχεια κλείνει και τον ξεχνάμε για πάντα, έχοντας το ψηφιοποιημένο αρχείο πια στη διάθεσή μας. 5 βήματα είναι παραλαβή, προετοιμασία, σάρωση, έλεγχος και αρχειοθέτηση. Η παραλαβή είναι η παραλαβή του φυσικού αρχείου από τον τόπο του, από τον τόπο που μένει, το Διεύθυνση Μεταφορών. Η προετοιμασία είναι όταν το παίρνουμε εμείς και αφαιρούμε όλα τα μεταλλικά ελάσματα, χωρίζουμε τις διοικητικές πράξεις για να γίνει η σάρωση. Η σάρωση είναι το σκανάρισμα. Ο έλεγχος είναι ο έλεγχος που ελέγχουμε ότι έχουμε σαρώσει. Η αρχειοθέτηση είναι το τελευταίο στάδιο, το οποίο αφού έχει γίνει ο έλεγχος, έχει γίνει το αρχείο ηλεκτρονικά, έχει γίνει PDF και είναι, αν θέλεις, η απόσταση πλέον του φυσικού αρχείου στο μετά. Είναι η αρχή του τέλους. Εγώ θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που δούλεψαν. Δούλεψαν σαν να ήταν δική τους δουλειά, δούλεψαν με αυταπάρνηση, πάνω απ' όλα όμως με αγάπη. Και από τη στιγμή που αυτό που κάνεις το κάνεις με αγάπη, παρότι γνώριζαν ότι είναι ένα σύντομο χρονικό διάστημα η σύμβαση που έχουν υπογράψει, θα ήθελα να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα, να τους συγχαρώ για αυτή τη δουλειά και να είναι καλά να προσφέρουν και στα επόμενα σχέδιά μας αυτές τις υπηρεσίες. Και όταν μιλάμε για παιδιά που έκαναν αυτή τη δουλειά που κοστίζει 100.000 ευρώ, την έκαναν με 490 ευρώ το μήνα. Αντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν πόση μεγάλη προσπάθεια κατέβαλαν. Δούλεψαν περισσότερες ώρες από όσο δουλεύει ένας δημόσιος υπάλληλος γενικός και θα έλεγα ότι θα άρχισαν και λίγο τα νερά. Γιατί δούλευαν οργανωμένα, δούλευαν με συνέπεια, δούλευαν με μια τάξη τέτοια που είναι αξιοζήλευτη. Και νομίζω ότι όποιοι επισκέφτηκαν αυτό το χώρο και παρακολούθησαν πώς δουλεύουν αυτά τα παιδιά, μπορεί να ελπίζουμε για την σωτηρία της χώρας από αυτά τα παιδιά και όχι βεβαίως από εμάς. Η ψηφιοποίηση για μας, ως συντονιστές αυτής της προσπάθειας, σημαίνει καταρχήν ένα νέο τρόπο σκέψης, μία νέα φιλοσοφία, ένα νέο τρόπο δουλειάς, μία νέα εποχή. Σημαίνει η εξυπηρέτηση, σημαίνει η διαφάνεια, σημαίνει ότι κερδίζουμε εργατοώρες, σημαίνει ότι μπορείς από το σπίτι σου να κάνεις τη δουλειά την οποία δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πριν από μερικά χρόνια. Σημαίνει μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ο πολίτης πια ζητάει μια δημόσια διοίκηση η οποία να μην είναι μόνο φθηνή πια, θέλει να είναι και αποτελεσματική. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να αντιληφθεί γιατί δεν είναι αυτονόητο αρχεία, αποφάσεις, διοικητικές πράξεις να τις έχει με το πάτημα ενός κουδίου. Τώρα νομίζω ότι με αυτό που γίνεται, με την ψηφιοποίηση, ερχόμαστε σε αυτό που ο σύγχρονος πολίτης θέλει, δηλαδή να εξυπηρετηθεί
γρήγορα και με μια ματιά να έχει την εικόνα και την απάντηση στο αίτημα που θέλει και στο ζητούμενο που θέλει κάθε φορά. Λοιπόν, ήταν ένα μικρό απόσπασμα, γιατί περίπου μιλάμε για ένα βίντεο 18-19 λεπτών από τη δουλειά που έγινε από την ψηφιοποίηση της Διεύθυνσης Μεταφορών Ηρακλείου. Και νομίζω ότι μπορούμε να δούμε και τις σχετικές φωτογραφίες που υπάρχουν και στην παρουσίαση του στρατηγικού και διαχειριστικού σχεδίου της περιφέρειας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Προχωρούμε. Αυτή είναι η Διεύθυνση Μεταφορών Ηρακλείου. Έτσι ήταν η κατάσταση όπως ήταν πριν την ψηφιοποίηση. Μπορούμε να βλέπουμε τις σχετικές φωτογραφίες. Εξυπηρέτηση. Με την εξυπηρέτηση των πελατών. Βλέπετε ότι. Των πολιτών, συγχωρείτε. Βλέπετε ότι υπήρχε τεράστιος όγκος πολιτών αφενός και τεράστιος όγκος φακέλων απ' την άλλη. Αυτή ήταν η κατάσταση πριν. Να προχωρούμε έτσι λίγο γρήγορα. Έτσι κι αλλιώς είδαμε και κάποια αποσπάσματα στο βίντεο. Μετά ξεκίνησε η διαδικασία της ψηφιοποίησης από πενταμηνίτες, παρακαλώ, των 490 ευρώ και πολύ σωστά το επεσήμανε ο κύριος Κουγιαδάκης, από νέα παιδιά. Αυτή είναι η διαδικασία της ψηφιοποίησης. Ένα κομμάτι της παρακολουθήσατε και στο βίντεο που είδαμε. Οι φάκελοι από τη φυσική τους μορφή μετατρέπονται σε ψηφιακούς και κλειδώνονται. Κλείδωμα σημαίνει, και είναι πολύ βασικό αυτό, καλά το επισημάνατε πριν, κύριε Κότσογλου, όταν παρατηρούσαμε το βίντεο, ότι κανείς πια δεν μπορεί να τους πειράξει. Mm-hmm. Έτσι, δεν μπορεί να επέμβει χέρι πλέον ανθρώπινο και προχωράμε. Αυτή είναι μια επιστολή από μια πενταμηνίτσα, νομίζω. Ακριβώς. Που το όραμά της έγινε πραγματικότητα και για πρώτη φορά είπε: Χαίρομαι που όλα αυτά ξεκίνησαν εδώ και μπόρεσα. Δεν είμαστε εμείς και αυτοί. Δηλαδή, ουσιαστικά, τι λέει αυτή η κοπέλα? Λέει ότι πια δεν ήμουν διοικούμενη απέναντι σε ένα σύστημα που είχε διοικητές και διοικούμενους. Mm-hmm. Λέει ότι πρώτη φορά όλοι μαζί κάναμε κάτι. Είναι πολύ συγκινητική η επιστολή. Εμένα με ακούμπησε πολύ. Ωραία, και πάμε να δούμε και την τελευταία. Λοιπόν, δείτε τώρα τον πολίτη, τον υπάλληλο στα δεξιά, όπως φαίνεται στην οθόνη, ο οποίος απλώνει το χέρι του στον πολίτη. Αυτό σημαίνει ανταποκριτική δημόσια διοίκηση. Να μην είναι πίσω από ένα τζάμι, να μην σε κοιτάει στα μάτια, να μην θέλει να σου πει τίποτα, να σου πει περιμένετε απ' έξω. Βλέπετε, πρώτα όμως άλλαξε η λογική και το μυαλό των ανθρώπων, πρώτα έγινε η διαδικασία ψηφιοποίησης και μετά η υπηρεσία πια έχει την ανάγκη να γίνει πελατοκεντρική. Και βέβαια αυτό που είπε ο κύριος Πρωτοπαπαδάκης με τα ραντεβού, αν δούμε την επόμενη, φαντάζομαι, αν έχουμε την επόμενη. Δεν έχουμε άλλη. Εντάξει, λοιπόν, η επόμενη πειράξει. Υπάρχει εκεί τώρα πια, ναι. Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Τεχνολογικών, με το ΙΤΕ, έχουμε φτιάξει ένα έξυπνο σύστημα, υπάρχει μια τεράστια οθόνη 60 ιντσών, η οποία κρατάει ηλεκτρονικά τα ραντεβού του πολίτη, και χρησιμοποιεί επιστημονικές μεθόδους αναμονητικών συστημάτων για να βλέπει το μέσο χρόνο εξυπηρέτησης και έτσι φαίνεται ότι ο πολίτης νούμερο 35 εξυπηρετείται στο γραφείο Α3 για να ξέρουμε πότε το γραφείο μένει κενό και με αυτόν τον τρόπο ξέρει καθένας από ένα κεντρικό σύστημα όπως πίσω σας στις οθόνες, όπου ακριβώς αυτό είναι. Φαίνεται ότι ποιος εξυπηρετείται σε ποιο γραφείο, φαίνεται ολόκληρο, φαίνεται το βίντεο της ψηφιοποίησης. Τη παίρνει πληροφορίες που βρίσκεται, έτσι ώστε να δουλεύεται ηλεκτρονικά αυτό το σύστημα έξυπνης αναμονής, να εξυπηρετούνται όσο γίνεται περισσότεροι πολίτες. Και έτσι βλέπετε πώς αυτό το μικρό πράγμα, αυτή η απλή οθόνη, πώς εξυπηρετεί όλους τους στόχους. Πρώτον, είναι διοίκηση διαστόχων, διότι ξέρεις πόσους ανθρώπους έχει δει ο καθένας. Δεύτερον, είναι διαφάνεια. Γνωρίζεις κάθε στιγμή ποιος εξυπηρετεί πού. Είναι συγκριτισμός. Αυτό πρέπει να εμφανιστεί σε όλη την Κρήτη. Και να γίνεται. Οι υπηρεσίες πρέπει να αποκτήσουν ακριβώς την ίδια λειτουργία. Υπάρχει λογοδοσία, υπάρχει διαφάνεια, υπάρχει διοικητική μεταρρύθμιση. Και βλέπετε πώς εμείς, από τη μικρή θέση που είμαστε, πρέπει να φροντίζουμε έτσι ώστε οι στρατηγικοί στόχοι να είναι οι καλύτεροι και οι επιχειρησιακές πράξεις που θα γίνονται μετά να ικανοποιούν αυτούς τους στόχους. Πολίτης ευχαριστημένος. Αυτό που είπε ο κύριος Πρωτοπαπαδάκης για τη Διεύθυνση Μεταφορών στα Χανιά, και πρέπει να το πω γιατί είναι σημαντικό. Υπάρχουν ο Σύφης ο Φραγκάκης, ο Γιάννης ο Πατεράκης και μια σειρά άλλοι υπάλληλοι εκεί, οι οποίοι πριν μηχανογραφηθούν θέλουν ακριβώς το ίδιο σύστημα να γίνει εκεί. Προηγείται δηλαδή, αυτοί είναι έτοιμοι στη φιλοσοφία και στη λογική τους. Δουλεύουν απίστευτα, η λογική τους είναι να εξυπηρετήσουμε μέσα στη μέρα, να μην υπάρχει κανείς παραπονούμενος και έτσι θα έρθει το τεχνολογικό σύστημα ως εργαλείο το οποίο θα ικανοποιήσει την πελατοκεντρικότητά τους ως φιλοσοφία. Και γι' αυτό εγώ τους συγχαίρω και από εδώ. Πώς το βλέπετε?
Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ σύγχρονο. Εγώ θεωρώ ότι είναι και φιλικό προς το δημόσιο υπάλληλο. Δεν είναι κάτι τραγικό αυτό το πράγμα και νομίζω ότι τουλάχιστον σε κάθε υπηρεσία, επειδή υπάρχει και μια διάρθρωση προσέγγιση της γνώσης απέναντι στην πληροφορική, τουλάχιστον οι νεότεροι θα μπορούν να μεταλαμβατεύσουν τη γνώση τους στους παλαιότερους και να δημιουργηθεί μια ομογένεια σε αυτή την αυτό ιστορία. Αυτό είναι ένα υπόδειγμα το, και θα συμφωνήσω με τον κύριο ναι. Κότσογλου εκεί, ότι έτσι θα είναι όλες οι δημόσιες υπηρεσίες πλέον στην, χώρα ας γίνουν μας. Ας γίνουν κάποιες και ας σας αφήσουμε και κάποιες απ' έξω. Λέω ότι θα είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι. Εγώ πάντως σας λέω ότι για τις νησίδες που σας είπα, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να κάνετε έτσι μια ειδική εκπομπή και ρεπορτάζ και να μπείτε η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μέσω νησίδων σε συγκεκριμένες ζώνες. Πάτε σε επιμελητήριο να δείτε το ΓΕΜΗ, είναι εκπληκτικό εργαλείο. Πληκτικό, το οποίο το ζουν οι επιχειρήσεις και το χαίρονται. Έτσι, πληρώνεις ένα αλφα ποσό σε αιτήσια βάση υποχρεωτικά από τον νόμο, αλλά αυτό το οποίο παίρνεις για να το παίρνεις παλιότερα, έφυγες ένα μήνα. Και το παίρνεις ανά πάσα στιγμή. Να πάτε να δείτε, ας πούμε, τη λειτουργία των ΚΕΠ που έχει μεγιστοποιηθεί και να δείτε ότι στο ΚΕΠ πλέον και ο παππούς και η γιαγιά πηγαίνουν και δεν φοβούνται να μπουν μέσα. Που παλιά φοβόταν και λέγανε τι είναι αυτό το πράγμα κλπ. Έτσι. Και όχι μόνο αυτό. Τώρα για το Τμήμα Συγκοινωνιών, σας είπα, και γενικότερα για την προηγούμενη νομαρχία, την Αντιπεριφέρεια Χανίων, σας είπα, νομίζω ότι και εκεί αξίζει να την επισκεφτείτε και να δείτε την αποτελεσματικότητα κάποιων πράξεων. Η Περιφέρεια βεβαίως έχει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα σε αυτή τη φάση, το οποίο είναι ότι με το να έχει αμβληθεί από αντικείμενα τα οποία είχε παλαιότερα και τα οποία την ταλάνιζαν περισσότερο, έτσι, έχει το χρόνο και έχει και το στελεχειακό δυναμικό, γιατί είναι σε παγκρίτια βάση. Κάτι που οργανώνει στο Ηράκλειο, εύκολα να το περάσει στα Χανιά. Ή κάτι που οργανώνει στα Χανιά, εύκολα να το περάσει στο Ηράκλειο. Αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Οι Δήμοι, δυστυχώς, επειδή είναι πάρα πολύ κοντά στην καθημερινότητα, θεωρώ ότι η στελέχωσή τους, αν θέλετε, αλλά και η εισρωή πληροφοριών μέσω αυτής της διαδικασίας θέλει κάποιο χρόνο για να μπορεί να εμπεδωθεί και να έχει το αποτέλεσμα το οποίο θες σε πραγματικό χρόνο, όπως το φαντάζεσαι, και όχι να κάνεις επιπλέον κινήσεις, αν θέλετε, φυσικής παρουσίας. Ένα τελευταίο σχόλιο. Το θυμάμαι αυτό. Θα μιλήσω αντίστοιχα για τον συνομιλητή. Το θυμάμαι όταν είχε ξεκινήσει ο Κώστας Πρωτοπαπαδάκης σαν αντιδήμαρχος οικονομικών, που τον άκουγα και έλεγε: κινδυνεύουμε να μας συνθλίψει η καθημερινότητα. Και καθώς την ακούγαμε αυτή τη δήλωση, έλεγα σε όλους: καταλαβαίνετε τι θέλει να πει. Καταλαβαίνετε, θέλει να πει ουσιαστικά ότι δεν του δίνεται δυνατότητα να σχεδιάσει ένα σύστημα, να αυτοματοποιήσει και να βελτιώσει τις υπηρεσίες του. Και η καθημερινότητα των τρώει. Πράγματι λοιπόν, η λογική είναι αυτή. Φανταστείτε ότι μέσα στην όλη αυτή η διαδικασία της ψηφιοποίησης και σε όλη αυτή τη διαδικασία του να φτιάξουμε ένα GIS για όλη την Κρήτη, να αποκτήσουμε ηλεκτρονικές υπογραφές, να αποκτήσουμε ένα ειδικό κομμάτι που λέγεται e-democracy, γιατί όλα αυτά που βλέπετε πρέπει να υπάρχουν και για τα συλλογικά όργανα. Πρέπει ο πολίτης να μπορεί να βλέπει τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων, των δημοτικών συμβουλίων, των περιφερειακών συμβουλίων, τις αποφάσεις των οικονομικών επιτροπών, να είναι όλα διαθέσιμα και ανοιχτά στον πολίτη. Η διαδικασία αυτή έχει τρεις βασικούς άξονες. Αν δεν γίνει, κύριε Κονσολάκη, τίποτα από αυτά. Το πρώτο είναι, πρέπει η διοίκηση να εξυγχρονιστεί. Το δεύτερο είναι να ακολουθήσουμε όλες τις καλές πρακτικές που γίνονται σε όλο τον κόσμο και οι οποίες μπορούν να αποτελούν άξονα. Ήδη σας λέω, η Ευρώπη έχει open days, δηλαδή ανοιχτές μέρες για να δούμε τι γίνεται. Αλλά το τρίτο και βασικότερο είναι ότι πρέπει να επανασυστήσουμε τη σχέση μας με τον πολίτη. Πρέπει ο πολίτης να μπορεί αυτό που συντηρεί, πληρώνει και ψηφίζει, να μπορεί να συνδιαλέγεται μεταξύ του και να μπορεί να συμμετέχει σε αυτό μέσα από αυτή τη νέα και καινοτόμα μορφή διακυβέρνηση, την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ελπίζω να καταφέραμε να δώσουμε στον κόσμο που μας παρακολούθησε κάποια βασικά χαρακτηριστικά και κάποια βασικά στοιχεία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Δεν είναι ένα εύκολο θέμα που μπορείς να το απλοποιήσεις και πάρα πολύ, αλλά δεν είναι και ένα δύσκολο θέμα σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τη φιλοσοφία του και τη δομή του. Ο πολίτης θα πρέπει να σταματήσει να βλέπει το δημόσιο σαν ένα αντιπαραγωγικό τομέα, σαν ένα τομέα που μόνο όταν οποιαδήποτε συνδιαλλαγή μαζί του σημαίνει αυτομάτως και ταλαιπωρία. Θα πρέπει να το βλέπει, όπως είπατε και εσείς, σαν ένα τομέα όπου θα πάει για να εξυπηρετηθεί, σαν ένα τομέα που μπορεί να παρακολουθεί ανοιχτές διαδικασίες, διαφανείς διαδικασίες, αδιάφθορες, και είναι πολύ σημαντικό και βασικό αυτό στις μέρες που ζούμε διαδικασίες. Ελπίζουμε η ηλεκτρονική διακυβέρνηση να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση, παράλληλα με τα επόμενα και τα άλλα βήματα που πρέπει να γίνουν και τα οποία είναι η διοικητική μεταρρύθμιση, να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί
η απλοποίηση των διαδικασιών, η απλοποίηση και απλούστευση της νομοθεσίας, ο εξυγχρονισμός της νομοθεσίας και θα, να πάψει η κεντρική διοίκηση να λειτουργεί με τη λογική των μανδαρίνων, όπου, όλοι, είναι, όπου οι μανδαρίνοι είναι μαζεμένοι όλοι στα Υπουργεία και βλέπουν όλους τους υπόλοιπους ως νησίδες απλά και μόνο δικής τους εξυπηρέτησης. Γιατί νομίζω έχει και αυτό τη σημασία του. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε μέχρι αυτή την ώρα. Την ερχόμενη Δευτέρα θα είμαστε και πάλι μαζί. Καλή σας νύχτα.